μηνός, σε σχέση με τότε, τη Μεταγιαζίνο. Δεν θα γίνει απεργία. Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα το απόγευμα με την εταιρεία Ζήνων και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία ώστε οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν καμία ευθύνη σε αυτήν τη διαφορά η οποία έχει προκύψει, θα ξεβρεθεί η λύση, γιατί δεν πρέπει να ταλαιπωρούμε ούτε τους εργαζόμενους αλλά ούτε και τους πολίτες μέσω της οποιασδήποτε απεργίας. Ταυτόχρονα μαζί με τους εκπροσώπους των εργαζομένων αλλά και τις εταιρείες θα συμφωνήσουμε και έναν τρόπο ούτως ώστε να επιληθεί το θέμα των πληρωμών προς τους εργαζόμενους ή στα διάφορα ταμεία τους μέχρι και τις λήξεις των συμβάσεων που υπάρχουν σήμερα. Το Υπουργείο, κύριε Υπουργέ, είχε καταβάλει κανονικά τα ποσά που έπρεπε με βάση των συμβάσεων. Εμείς καταβάλαμε κανονικά τα ποσά που έπρεπε να καταβάλουμε στην εταιρεία με βάση και τους ελέγχους που κάνουμε. Τώρα όμως η εταιρεία δεν πλήρωσε ένα μισθό όμως. Τώρα εμείς θα συζητήσουμε και με την εταιρεία για να βεβαιωθούμε ότι οποιαδήποτε από εσά καταβάλλονται πλέον από το Υπουργείο προς την εταιρεία, ότι οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν τα δεδουλευμένα τους, τους μισθούς τους, για να μην έχουμε ξανά τα ίδια προβλήματα και τα ίδια θέματα και να διασφαλίσουμε και τους εργαζόμενους, γιατί ταλαιπωρούνται, όπως είπα, χωρίς να έχουν φταίξιμο σε τίποτα. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι η πρώτη φορά. Το οποίο θα λύσει αυτή τη φορά το πρόβλημα και δεν το πήγαμε προηγουμένως, γιατί με συγκεκριμένη εταιρεία δεν μου κάνει παιχνίδια μνήμη, έτρεχε και λίγο να το είμαστε. Για να μια εταιρεία που σεβέται τους εργαζόμενους της πρέπει να κάτσει και να συζητήσει και να βρει και λύσεις που να διασφαλίζει και τα συμφέροντα των εργαζομένων της. Πιστεύω η εταιρεία η ίδια θα αποδεχτεί κάποιες προτάσεις τις οποίες θα θέσουν όποιον τους στις 2 η ώρα που θα έχουμε συνάντηση σήμερα για να κλείσει αυτό το θέμα και να μην θέλει κάθε μήνα να έχουμε τις ίδιες ιστορίες και την ίδια ταλαιπωρία προς τους εργαζομένους. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν έχετε δει εσείς την εταιρεία. Ποιος θα πληρώσει? Η εταιρεία, οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται όπως έχω πει. Στις 2 η ώρα θα έχουμε συνάντηση με την εταιρεία εδώ στο Υπουργείο και ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία θα είναι μια ολοκληρωμένη λύση στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και που είναι τόσο συχνά με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Έχετε διαπιστώσει που πήγαν τα χρήματα που δώσατε στην εταιρεία, αυτά τα χρήματα που δίνει το Υπουργείο, επιβάλλει η σύμβαση που πρέπει να πάνε, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους μισθούς των εργαζομένων, για παράδειγμα, και δεν έχει γίνει? Για τους μισθούς των εργαζομένων υπήρχε μια συμφωνία, στην οποία καταβάλλεται μια προπληρωμή του μισθού. Και μετά από λίγες ημέρες δίνεται και το υπόλοιπο ποσό. Επομένως υπήρχε μια διαδικασία για να διασφαλίσουμε τις πληρωμές των εργαζομένων. Για τον Δεκέμβριο η εταιρεία δυστυχώς δεν πλήρωσε τον ένα μήνα. Όμως, όπως έχω αναφέρει, ένας από τους στόχους της σημερινής συνάντησης είναι και να επιλύσουμε αυτό το θέμα, να βεβαιωθούμε και εμείς ότι οι οποιασδήποτε πληρωμές θα λαμβάνουν πρώτα οι εργαζόμενοι αυτά που έχουν να λάβουν για να μην ταλαιπωρούνται χωρίς να υπάρχει λόγος. Εμείς πληρώνουμε για τους μισθούς των εργαζομένων και η εταιρεία οφείλει να πληρώνει για αυτούς τους εργαζόμενους σύμφωνα με τις νομοθεσίες όπως και τα ταμεία τους. Τι θα εισηγηθείτε στην εταιρεία? Επειδή θα υπάρχει διαβούλευση μαζί τους, νομίζω θα είναι καλό να τα πούμε μετά όταν θα τελειώσει η συνάντηση με την εταιρεία για αυτό το θέμα. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τι έγινε και εκεί, για να δούμε τι θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Φαίνεται εκ πρώτης